Χαίρομαι που σε αυτή τη σεζόν καταφέραμε να κάνουμε ένα έργο ρομαντικό και κωμικό και συγκινητικό, να σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή, και βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται τόσο τέλεια που μας κάνει ευτυχισμένους. Όταν είσαι ερωτευμένος είναι σαν να είσαι άρρωστος. Είναι σαν να έχει μπει ένα μικρόβιο το οποίο μπαίνει στον εγκέφαλό σου, μπαίνει στην καρδιά σου, δεν ξέρω τι, και δεν ξέρεις τι κάνεις. Ο έρωτας σε κάνει να χάνεις τα λογικά σου. Οπότε όταν είναι κάποιος ερωτευμένος το καταλαβαίνουν όλοι οι άλλοι, αυτός δεν το καταλαβαίνει. Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχετε κάνει για τον έρωτα? Είμαι μάλλον συντηρητικό άτομο και οι εκδηλώσεις μου του επάνω στον έρωτά μου ήταν και αυτές συντηρητικές, θα έλεγα. Λουλούδια, σοκολατάκια, ωραίες εκδρομές σε πολύ ωραία μέρη για να ζήσεις τον έρωτά σου. Έκανα κάτι ακραίο για τον έρωτα. Παντρεύτηκα. Όταν ήμουν πιο μικρός ήμουν πιο ρομαντικός. Έτσι, αλλά ξέρεις, οι ρομαντικοί δεν έχουν και πολύ μέλλον στη σκληρή εποχή που ζούμε. Οπότε δεν έχασα το ρομαντισμό μου, απλώς έμαθα να το μετριάζω. Τι πρέπει να έχει μια γυναίκα σίγουρα για να σε κάνει να την ερωτευτείς? Χιούμορ, θέλω χιούμορ. Εγώ θέλω επικοινωνία, θέλω τέτοια πράγματα πολύ, οπωσδήποτε. Να μην φοβάται την τροπή της. Να ντρέπεται δηλαδή, να κοκκινίζει. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κορίτσια που διαφοροποιούν το χρώμα τους. Να έχει, αν δεν είναι παραγωγός χιούμορ, δηλαδή αν δεν παράγει χιούμορ, να έχει αίσθηση του χιούμορ και να έχει πολύ καθαρό βλέμμα. Η ομορφιά και η ξυπνάδα. Αλλά το μεγάλο κακό με τον έρωτα είναι ότι δεν διαρκεί πολύ. Φουντώνει τον πρώτο χρόνο, λίγο ξεφουσκώνει τον δεύτερο και τον τρίτο εξαφανίζεται. Μου αρέσει πολύ το να έρθει ευθέως ένας άνθρωπος και να μου πει αυτό που αισθάνεται. Δεν είναι αισιόδοξη. Και ένα χαρακτηριστικό που θα σε ξενέρωνε τόσο πολύ που η πιο ωραία γυναίκα του κόσμου να ήταν, δεν θα μπορούσες με τίποτα να την ερωτευτείς. Δεν μου αρέσει το πλαγιομετοπικό καθόλου. Δηλαδή, μου αρέσει να μιλάμε στα ίσια. Δεν μου αρέσει όλο αυτό το κομμάτι δηλαδή, της υποκρισίας και του κρυψίματος. Ζήλια. Πω, δεν παλεύεται. Να μυρίζει το στόμα της και να μην μου αρέσουν οι αστράγαλίτες. Ναι. Α, και η τσιγκουνιά. Θέλω να βάλεις τη φαντασία σου να δουλέψει. Πες ότι η ζωή σου γίνεται musical. Τι τίτλο θα είχε, τι σενάριο, ποιος θα ήταν ο πρωταγωνιστής? Σε μορφή musical, το Star Wars. Han Solo. Με τα φωτόσπαθα. Και την ώρα που πάνε να γίνει τη μάχη, αρχίζουν να τραγουδάνε όλοι αυτοί. Καλό θα ήταν, καλό musical. Δεν ξέρω το είδος μου σκέψης θα ήταν. Μάλλον έτσι λίγο rock, έτσι βαρύ, ρυθμικό. Μάλλον θα είχα κι εγώ παιδάκι σίγουρα. Και θα ξεκινούσε παραμυθένια. Ποιος θα ήθελες να υποδηθεί τον άντρα της ζωής σου? Εντάξει, έναν Brad Pitt, νομίζω. Καλά θα τα πηγαίνατε. Ναι, παλιά χαρά θα τα πηγαίναμε. Ποιος θα ήταν ηθοποιός που θα ήθελες να σε υποδηθεί? Τώρα δεν θέλω τώρα. Να βάλω σε δυσκολίες τους συναδέλφους. Θα πω κάτι απλό, ρε παιδί μου. Έναν Tom Hardy έτσι για να παίζει μπάλα. Τον Μπρίσλι. Και η ιδανική συμπροταγωνίστρια που θα υποδηθεί τη γυναίκα της ζωής σου? Ποια είναι? Άμα ήξερα και ποια είναι στην πραγματικότητα, θα σου έλεγα και ποιο μπορεί να την υποδηθεί. Στην πραγματικότητα δεν την έχεις βρει? Δεν ξέρω. Πού να ξέρεις άμα είναι η γυναίκα της ζωής σου ή όχι. Και η γυναίκα της ζωής σου ποια θα ήθελες να είναι? Emma Stone. Τι λες τώρα? Κοίταξε, να σου πω για τον άντρα της ζωής. Θέλω να είναι ο Johnny Depp. Τώρα για την πρωταγωνίστρια δεν με νοιάζει. Τη λυπάμαι τη γυναίκα.